δεν μπορεί να πούμε ότι κάνουμε κάτι και αλλάζει σήμερα η εικόνα αύριο το πρωί. Είναι δύσκολο. Έχουμε πει λοιπόν και στο παρελθόν μαζί ότι για να αλλάξουν όλα αυτά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή του κακού. Δηλαδή από την εκπαίδευση, από το να αλλάξουν την νοοτροπία μας και πώς θα το κάνουμε με το να μπει το μάθημα της ψηφοφοριακής αγωγής στα σχολεία που λέμε. Εγώ έχω τώρα 3 παιδιά τα οποία πάνε σε αυτές τις τάξεις. Δεν είδα κάτι ουσιαστικό ακόμα να έχει γίνει όσον αφορά αυτό. Διότι ναι, μεν η παιδεία και η κυκλοφοριακή αγωγή, είπαμε ότι πολλές φορές έρχεται μέσα από το σπίτι γιατί το παιδί μιμείται στο γονιό από το πώς συμπεριφέρεται στον δρόμο. Αλλά έχουμε και εμείς το κομμάτι της ευθύνης μας αναλογή, είτε στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτικοί καθηγητές, είτε δάσκαλοι, ας πούμε, στη μικρή ηλικία, είτε ως εκπαιδευτές μετά οδήγηση, όταν θα έρθουν τα παιδιά πλέον που είναι 18 χρονών, έχουν ήδη διαμορφώσει το χαρακτήρα τους, να έρθουν σε μια σχολή οδηγών προκειμένου να εκπαιδευτούν και να μάθουν πρώτα απ' όλα να οδηγούν και μετά να πάρουν και το πολυπόθητο δίπλωμα, την πολυπόθητη άδεια οδήγησης. Πάντως δεν ξέρω αν μπήκε σε κάποια σχολεία πιλωτικά. Στο νομό Ηρακλείου και όπως έμαθα κάνοντας έτσι με ένα ρεπορτάζ, δεν βρήκα σχολεία στα οποία να μπήκε το μάθημα αυτό έτσι όπως το λέει το Υπουργείο, μέσω της πλατφόρμα C-Drive Academy. Έμαθα ότι ακόμα και αν έχει μπει αυτό, δεν μπορούν να τα γνωρίζουν ακόμα και περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, γιατί από μόνο του το σύστημα λειτουργεί έτσι μέσω του Υπουργείου. Μια κίνηση που υπήρξε σε αυτούς τους 5 μήνες ουσιαστικά που πάνω κάτω λόγω της πανδημίας λειτουργήσαν τα σχολεία ήταν με πρωτοβουλία της Τροχέας κάποια μαθήματα, αλλά ξέρετε, μέσα στα διαδραστικά που κάνουν και όχι μέσα στο ορολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων, να πάνε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, ξέρετε, μια φορά στο εξάμεινο όπως το λέγαμε και στο παρελθόν. Όταν το E-Drive Academy, αν θυμάμαι καλά, εδώ και 3 χρόνια το συζητάμε ότι θα έμπαινε πριν από 3 χρόνια πιλωτικά, γιατί στη συνέχεια το θέλανε σε εβδομαδιαία βάση μέσα στο ορολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων, κύριε Μεϊμαράκη. Ακριβώς, κύριε Δουλειράκη, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Να θυμίσω ότι και εμείς ως Σωματείο Εκπαιδευτών είχαμε συνδράμει πραγματικά και είμαστε από τα ιδρυτικά στελέχη του Πάρκου Πληροφοριακής Αγωγής. Πραγματικά βοηθάει. Γίνανε κάποιες δράσεις με την Τροχέα, αλλά γίνονται σε επίπεδο σχολείου, σε επίπεδο επίσκεψης. Δηλαδή, όπως το λέτε, όπως πάνε, ας πούμε, σε κάποιες άλλες περιοχές και βλέπουν κάποιες επιχειρήσεις ή πάνε οπουδήποτε αλλού, έτσι απλά θα πάνε και σε ένα πάρκο της Πληροφοριακής Αγωγής. Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εκδρομών ουσιαστικά. Ακριβώς. Δεν είναι όμως ο σκοπός αυτός. Δεν είναι να φάμε εκεί να περάσει πλάκα, να περάσει η ώρα μας έτσι απλά. Είναι ουσία ότι πάμε για να μάθουμε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει εντελώς διαφορετικά και να μην το δυσπράττουν τα παιδιά ως ένα διάλειμμα, ως μια πλάκα, ως ένα χαβαλέ, ας πούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει και στην τάξη στο σχολείο και να επισκεφτούν ακόμα και σχολές οδηγών και να γίνει πραγματικά μια σωστή δουλειά σε όλο αυτό. Έχει μεγάλη σημασία, σκεφτείτε, να έρθουν τα παιδιά στο χώρο που πρέπει και να εκπαιδευτούν και να διδαχτούν από κατάλληλα άτομα, προσωπικό δηλαδή, καταρτισμένο προσωπικό, να κάνει αυτή την εκπαίδευση που θα πρέπει να κάνει. Όπως λέγαμε και στο σχολείο, ότι το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής θα πρέπει να ξεκινήσει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά θα πρέπει να γίνεται από συγκεκριμένους ανθρώπους πιστοποιημένους στο κομμάτι αυτό, που πραγματικά μπορούν να δώσουν. Δεν θα είναι δηλαδή η ώρα του παιδιού, παράδειγμα, έχουμε τη βδομάδα μία ή δύο ώρες μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής, θα είναι η ώρα του παιδιού που θα παίζουμε και θα κάνουμε πλάκα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει λίγο. Και όσον αφορά το σχολείο, πιστεύω ότι τουλάχιστον στα σχολεία που πάνε τα δικά μου τα παιδιά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Πέρα κάποιες αναφορές που κάνουν οι δασκάλες τους στο δημοτικό για την κυκλοφοριακή αγωγή, κάποια βασικά πράγματα, πολύ σωστά και μπράβο που τα κάνουν και πρέπει να γίνονται, αλλά δεν έχουμε εμβαθύνει. Δεν θα μπορέσουμε μόνο με αυτό να φτιάξουμε τον οδηγό του αύριο. Δηλαδή, το παιδάκι αυτό που θα φτάσει στα 18 του σε μερικά χρόνια δεν θα είναι όπως πρέπει να είναι, κύριε Βουλγεράκη. Μόνο με αυτά. Mm-hmm. Θέλει ακόμα πολύ περισσότερο. Ούτως ή άλλως αυτό δείχνει η πράξη, η πορεία, αυτό γίνεται στους δρόμους. Η πολιτεία σαφέστατα πρωτίστως θα έπρεπε να δει τις δικές της τις ευθύνες με τα έργα των υποδομών. Στη συνέχεια ο καθένας από εμάς να δει τις δικές του τις ευθύνες οδηγώντας, βρισκόμενος μέσα στο δρόμο, για να το πάμε παρακάτω και βέβαια τα παιδιά μας να μαθαίνουν μέσα από τα σχολεία τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο μαθαίνουν τα παιδιά μας είναι αυτό που στην πράξη και ως εμπειρία αποκτούν οδηγώντας με μένα, με εσάς, με τον Παντελή. Αναφέρω τα δικά μας τα ονόματα γιατί εμείς είμαστε σε αυτή την κουβέντα, που μπορεί να έχει τους χαιρετισμούς αλλά ελληνικά, που μπορεί να έχει αυτή την πάρα πολύ ωραία γλώσσα που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να βρίσουμε και το ακούμε πάρα πολύ συχνά, την επιθετική οδήγηση και τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε κουβεντιάσει. Τώρα, αν οδική ασφάλεια από την άλλη εννοείται ότι το πάμε πώς
το πάμε με τη βεβαίωση και ίσπραξη των προστήμων από παραβάσεις του ΚΟΚ, διότι αυτό συζήτησαν, μόνοι τους το λένε, για να βελτιωθεί η εισπραξιμότητα, τότε με συγχωρείτε, δεν θα μιλάμε πια για οδική ασφαλεία. Δεν νομίζω να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Ακριβώς, κυρία Δουγεράκη, ας μην ξεχνάμε ότι ο καθένας από εμάς αφήνει το αποτύπωμα του χαρακτήρα του στο δρόμο. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν το αποτύπωμα του χαρακτήρα το βλέπει το παιδί, το αντιγράφει. Πολλές φορές γινόμαστε παράδειγμα προς μίμηση, αλλά ίσως τις περισσότερες προς αποφυγή. Εκεί λοιπόν πρέπει να αλλάξουν. Σίγουρα δεν είναι αυτόστημα. Και αν με ρωτήσετε, σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια δικτατορία στον δρόμο και να νιώθουμε ότι αυτό είναι έτσι και δεν πρέπει να το κάνω. Να φτάσουμε στο σημείο δηλαδή, όταν θα δω το κίτρινο, θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί δείχνει πραγματικά την κουλτούρα και την, το επίπεδο του εκάστοτε λαού, το πώς οδηγεί. Φαίνεται. Αυτομάτως φαίνεται, όταν θα φτάσουμε στο σημείο να δούμε το κίτρινο και να μην επιταχύνουμε να περάσουμε, απλά να σταματήσουμε το πορτοκαλί που λέμε στο φανάρι. Όπως και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν όλα αυτά φτιάχνουν. Θέλουν χρόνο, σαφώς και μπορεί να γίνουν. Σίγουρα δεν είναι τα πρόστιμα το Α και το Ω, σίγουρα θα ήταν η αστυνόμευση. Σίγουρα οι δρόμοι δεν θα έπρεπε να ήταν τιμωρητικού χαρακτήρα όπως είναι, με τις ελλείψεις αυτές που έχουμε, τις υποδομές όπως πολύ σωστά αναφέρετε, από διαγραμμή, από φωτισμό, από λάθος ασφαλτικό, κλίσεις, πολλές φορές εντελώς διαφορετικές από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Αλλά είμαστε όμως υπεύθυνοι και εμείς σε αυτό. Όταν τα βλέπουμε αυτά, ζούμε στον δρόμο και θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε να κυκλοφορούμε όπως πρέπει. Θα πω για άλλη μια φορά ότι δεν εξαιρείται κανένας από εμάς από ένα ατύχημα, από ένα τροχαίο ατύχημα. Είναι πολύ εύκολο να συμβεί στον καθένα μας. Οπότε λοιπόν, κυρία Δουβιεράκη, δεν εξαιρούμαστε. Προσοχή λοιπόν στην οδήγησή μας και στη συμπεριφορά μας είναι το Α και το Ω. Δείχνει πολιτισμό η οδήγησή μας. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.